www.samustimes.gr. Νέα έγκυρα και έγκαιρα. Με το αίμα και τη θυσία του. Τα ιστορικά γεγονότα της εποχής είναι γνωστά σε όλους μας. Και από τους επίσημους εορτασμούς της επετείου της Ενώσεως. Εποχής επισημαίνουν ο πολιτικός αρχηγός μόνο έτσι με ο δοσμός της ιστορικής επιτήρου δεν είναι ουσιαστικό νόημα. Θα επιδράσει θετικά στο κανόνα στο μέλλον μας. Θα δικαιώσει τους πανηγυρικούς λόγους και τις ειδικές κυβερνές και θα δώσει όραμα και εκπροσωπική στην ύπαρξή μας αλλά και στην πορεία. Στις 12 Μαΐου του 1908 οι Τούρκοι στρατιώτες αποβιβάστηκαν στον λιμένα Βαθέως. Η είδηση κατετάραξε την κοινή γνώμη και πολλοί πατριώτες πήραν τα όπλα για να εμποδίσουν τους Τούρκους στρατιώτες να συνενωθούν με την τουρκική φρουρά του ηγεμόνα. Το κίνημα μέσα σε λίγες ώρες γενικεύτηκε και επικεφαλής όλων εκείνων που πήραν τα όπλα για να υπερασπίσουν την αυτονομία της Σάμου ετέθη ο πρόεδρος Θεμιστοκλής Σοκούτης. Αμοιοβολούσαν αδιάκοπα και ο τουρκικός στρατός λαϊλαγούσε την πόλη της Σάμου επιδιδόμενος σε βιασμούς και ενέργειες απάνθρωπης αγριώτικος. Όταν οι ένοπλοι επαναστάτες είδαν ότι από πουθενά δεν φαινόταν καμία βοήθεια, συνειδητοποίησαν ότι κάθε αντίσταση και συνέχιση του αγώνα θα ήταν πλέον ατελέσφορη και μάταιη. Ο πρόεδρος Θεμιστοκλής Σοκούτης και ο συνάδελφός του βουλευτής Εμμανουήλ Χατζηδάκης μαζί με τους στενούς συνεργάτες τους κατόρθωσαν να διαφύγουν με το ιστιοχώρο του πρακτικού Γεωργίου Μιχαήλ Σοκούτη. Η κατάπτυση στη δικαστική αρχιεράνθρωπη. Samustimes.gr. Νέα έγκυρα και έγκαιρα.